σχολικό έτος 2006-2007. Με ευθύνη του τότε γραφείου που αφορούσε τα σχολεία του Νίν Δήμου Θερμαϊκού και της Διεύθυνσης φυσικά και με κλειστά τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί γεμίζουν το Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Σκοπός, η παρουσίαση των νέων βιβλίων. Παρούσα η τότε ηγεσία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στην αποφώνησή τους, με περισσό θράσος, που φτάνει στα όρια της καλυμμένης τρομοκράτησης, μας λένε ότι με αυτά τα βιβλία ή θα βγάλουμε στελέχη επιχειρήσεων ή εργάτες με τρίπια φόρμα. Με ιδιαίτερη έτσι υποτίμηση το δεύτερο, διότι η απόφαση ήταν δικιά μας. Και πραγματικά, έτσι ακριβώς ήταν τα πράγματα. Οι γενιές των εκπαιδευτικών που πέρασαν από τότε μέχρι σήμερα θα έχουν διαπιστώσει. Να συνεχίσουμε όμως με το όμορφο. Και τα όμορφα τα διαβάζουμε στην πρόταση του ΚΚΕ για το ενιαίο 12χρονο σχολείο και σε ό,τι αφορά το σκοπό της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Από την εμπειρία, σύντροφοι, συνάδελφοι, φαίνεται ότι αυτά στον έναν ή στον άλλο βαθμό απασχολούν τη σχολική κοινότητα. Αυτός ο σκοπός δηλαδή θα τον διαβάσουμε μέσα στη συγκεκριμένη έκταση. Μας απασχολεί ή απασχολεί γενικά την εκπαιδευτική κοινότητα η σταθερή γνώση, η κατανόηση του νομοτελειακού χαρακτήρα των διάφορων φυσικών διεργασιών, η αποβιστικοποίηση, γιατί δεν έχουμε ακούσει, η αναζήτηση της αιτιακής σχέσης μεταξύ των διαφόρων φυσικών φαινομένων και όχι μόνο φυσικά, η ανάδειξη της πολυμορφίας της υλικής πραγματικότητας, η ανάδειξη του εξελικτικού χαρακτήρα των διαφόρων διεργασιών, η ιστορικότητα και η αντικειμενικότητά τους φυσικά, η αλληλεξάρτηση και η αλληλοσυσχέτισή τους. Να περάσουμε στις αντιφάσεις. Θα γίνει μια προσπάθεια δηλαδή να αναδειχθούν οι αντιφάσεις και τα διέξοδα των επιστημονικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών από τα αναλυτικά τους προγράμματα στη σχολική πραγματικότητα. Μπροστά στο δέος που αισθάνονται οι μαθητές της 5ης τάξης του Δημοτικού, που μπαίνει για πρώτη φορά στο ορολόγιο το μάθημα της φυσικής, συνδέοντάς το με τα εργαστήρια, τους επιστήμονες, τους τρελούς επιστήμονες, την έρευνα, θεωρούν και κυρίως μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμηση και προσδοκίες ότι αυτό το μάθημα δεν είναι για αυτούς. Αυτό το δέος λοιπόν θα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθεί με την εξοικείωσή τους με το μάθημα ως σχολικό γνωστικό αντικείμενο καταρχήν. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν αντιληφθεί και κατανοήσει ότι η πορεία του ανθρώπου, αυτός ο ίδιος δηλαδή, στην εξέλιξη είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτής της φύσης. Ότι ζει και δρά ως μέρος της. Από την κίνησή της και την πολυμορφία της. Ότι ο υλικός κόσμος υπάρχει αντικειμενικά και μπορούμε να το γνωρίσουμε. Ότι η ύλη αλλάζει μορφές και βρίσκεται σε μια διαρκή κίνηση. Πρόσφατα, στο τέλος ενός δίωρου φυσικής, μια Παρασκευή συννεφιασμένη και βροχερή, ρώτησα τους μαθητές μου πώς πέρασαν οι πρώτες ώρες της ημέρας. Ένιωθαν τόσο γεμάτα και δυνατά, τόσο ευχαριστημένα και δημιουργικά. Είχαμε κουβεντιάσει και εξηγήσει γιατί το ξυπόλυτο πόδι τους αισθάνεται το κρύο στο πλακάκι και όχι στο σανίδι. Γιατί το χειμώνα κλείνουμε τις πόρτες όχι για να μην μπαίνει το κρύο, αλλά να μην φεύγει ζέστη. Γιατί στα τζάμια του αυτοκινήτου το πρωί υπήρχαν σταγόνες. Γιατί έξω βρέχει. Τι συμβαίνει και χιονίζει και άλλα παρόμοια. Να συνεχίσουμε το μάθημα και τις άλλες ώρες, μου είπαν. Δεν κατάλαβαν εκείνη την ώρα, είχαν επίγνωση της δύναμής τους. Είχαν όμως σίγουρα επίγνωση ότι αυτό που τους συνέβαινε ήταν σπουδαίο. Γιατί μπορούσαν να εξηγήσουν αυτά που γίνονταν γύρω τους. Και ακόμα ήταν στην αρχή. Ήταν η στιγμή που ο μαθητής σου, σου λέει εκείνο το απλό και μεγαλειώδες μαζί. Μέσα από τα ανοιχτά μάτια του πουλάμπου, που λες και θα χωρέσουν τον κόσμο όλο. Ναι, το κατάλαβα, κυρία. Και ειδικά αυτός που μαζί του έρνει στο κάρο για να βγάλετε τη διαδρομή. Όταν στη συνέχεια τους ρώτησα αν αισθάνονται ικανοί να μπουν στη διαδικασία της εξήγησης και άλλων φαινομένων που συμβαίνουν γύρω τους στην κοινωνία, όπως ο πόλεμος για παράδειγμα. Μου είπαν ότι με τη φυσική μαθαίνουν να σκέφτονται λογικά. Άρα αυτός ο τρόπος θα τους βοηθήσει. Προσπαθώντας να καταλάβουμε τον κόσμο γύρω μας, αποκτούμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας.
για την ικανότητά μας να προσδιορίζουμε και άλλα θέματα της κοινωνικής μας ζωής. Είναι η εμπιστοσύνη στην ανακάλυψη, στην αλήθεια που προκύπτει. Έτσι, αυτές δεν μας ευχαριστούν μόνο, αλλά μας βοηθούν να λύνουμε και κοινωνικά προβλήματα. Αυτό που είχε συμβεί εκείνο το δίωρο και πολλά δίωρα που έχουν φύγει από τις πλάτες μας από όλους τους συναδέλφους, ήταν η επιστημονική προσέγγιση των προσλαμβάνωσων των μαθητών. Ήταν η απόδειξη της αλληλοσυσχέτισης των φαινομένων. Ήταν η εξήγηση των όσων συμβαίνουν στο περιβάλλον τους. Ήταν τέλος η απάντηση ότι η δημιουργική σκέψη έχει τη δύναμη να νικήσει τη στοχοπροσήλωση των προγραμμάτων τους στις δεξιότητες, στη διάκριση πληροφοριών, στις ασάφειες, στη σύγχυση και στην ακρισία. Τι ακριβώς οφείλουμε λοιπόν να καλλιεργήσουμε στο σχολείο και ειδικότερα μέσα από τις φυσικές επιστήμες? Πρώτα απ' όλα την ορθολογική σκέψη, σε αντίθεση με τη μυστικοποίηση που αναφέρθηκε αρχικά και το σκοταδισμό. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναδείξουμε να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ. Σχετικές έρευνες, άκρως αποκαλυπτικές, έχουν γίνει σε ένα μεγάλο ποσοστό εφήβων στον Καναδά και στις ΗΠΑ και έδειξαν ότι το 50% επηρεάζονται από ψευτοεπιστήμες και τις ακολουθούν, όπως την αστρολογία, την προφητεία, τη θεραπεία δια της πίστεως, την ειδωλογία. Κλείνοντας την παρένθεση, να δούμε πώς όλα τα παραπάνω μπορούν να συμβούν. Δείχνοντάς τους τη διαλεκτική της φύσης, η σχέση ανάμεσα στα φαινόμενα, ανάμεσα στην αιτία και στο αποτέλεσμα, την αναγκαιότητα και το τυχαίο. Πώς εξαρτώνται τα φαινόμενα από τις συνθήκες τις οποίες εμφανίζονται. Τον νόμο της ενότητας και της πάλης των αντιθέσεων. Τον νόμο του περάσματος από τις ποσοτικές στις ποιοτικές αλλαγές. Στόχοι εφαρμογή. Σύνδεση θεωρίας και πράξης, ώστε η διδασκαλία των φυσικών επιστημών να συμβάλλει στην κατανόηση, κατάκτηση από τη μεριά των μαθητών της αιτιακής σχέσης που εκδηλώνεται στα διάφορα φαινόμενα. Σύνδεση της επιστήμης με τις ανάγκες του ανθρώπου, με την υγεία, την κοινωνία, την παραγωγή, τη βιομηχανία, την εργασία. Γνώση ότι ο υλικός κόσμος υπάρχει αντικειμενικά και μπορούμε να το γνωρίσουμε. Κατανόηση της δομής της ύλης, του αλληλοπεράσματος της μιας μορφής κίνησης σε άλλη. Ήλια κίνηση δεν υπάρχει. Και αυτό είναι μια γνώση βασική που δεν ισχύει φυσικά μόνο για τις φυσικές επιστήμες. Μέσα από τα πειράματα και την παρατήρηση, και όχι μόνο, ο μικρός μαθητής να απαντά στην ικανότητα να γενικεύει θεωρητικά, συνήθιστα στην αρχή, αυτός που κατέκτησε από την εμπειρία του και σταδιακά να το βάζει μέσα στη ζωή του. Να εξελίσσεται δηλαδή αυτό σε εφόδιο που θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του και θα καθορίζει σημαντικά την περαιτέρω πορεία του στο κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο δάσκαλος είναι ο δημιουργικός συνεργάτης και όχι παρατηρητής, όπως τον θέλουν τα νυν και νέα προγράμματα σπουδών. Ο κόσμος που καλούνται να γνωρίσουν οι μαθητές είναι υλικός. Άρα οι πρώτες έννοιες που θα πρέπει να αφομοιώσουν είναι η ύλη και τα υλικά συστήματα. Η ύλη δεν έχει μέτρο. Μπορούμε να μετρήσουμε ορισμένα μεγέθη, όπως τον όγκο, τη μάζα, αλλά η έκφραση ποσότητα της ύλης που τη διαβάζουμε στο βιβλίο του μαθητή της 5ης τάξης δεν έχει νόημα. Η συγγραφή των βιβλίων θα πρέπει να είναι βασισμένη στο ενιαίο, όπου η φυσική θα είναι για όλους και χρειάζεται σε όλους, καθώς ο άνθρωπος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της φύσης, δρά και αναπτύσσεται μέσα από αυτήν. Ο δάσκαλος έχει κυρίαρχο ρόλο, όχι απαραίτητα συγκεντρωτικό και δασκαλοκεντρικό στη μετάδοση της γνώσης. Τα μαθήματα των φυσικών επιστημών αποτελούν επομένως καθοριστικό σημείο συνολικά στη διαδικασία της σχολικής διαπαιδαγώγησης. Κατά την άποψή σας, συνάδελφοι, πρέπει ή δεν πρέπει να συμβούν όλα αυτά στους μαθητές μας, ως διεργασίες προς την ωριμότητά τους? Αν θεωρούμε αυτή τη διαδικασία ως ικανή και ισχυρή συνθήκη, φτάνει να μας νοιάζει μόνο το μαθησιακό αποτέλεσμα όπως διατείνονται τα προγράμματά τους? ΦΕΚ Φυσικής του νέου προγραμμάτου σπουδών. Οι βασικοί οριζόντιοι προγραμματισμοί, προκειμένου στην υποστήριξη των μαθητών, είναι στο σύνολο των αναλυτικών προγραμμάτων. Να αποκτήσουν, μας λένε, δεξιότητες αναστοχαζόμενων ανθρώπων για να γίνουν πιο δημιουργικοί, πιο αποτελεσματικοί και να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και πώς να ερευνούν. Αηφόρος εκπαίδευση. Να αξιοποιούν τις γνώσεις τους και να πάρουν νέα γνώση.
να λαμβάνουν αποφάσεις που θα στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λειτουργούν αυτόνομα μέσα στη σχολική τάξη, να αποκτήσουν συνέστηση, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και ανθεκτικότητα, ώστε να είναι ικανοί να επικοινωνούν και να συνδέονται με τους άλλους, να αναγνωρίζουν αξίες και να συνειδητοποιούν αρχές, ώστε να αποκτήσουν συνέστηση ευθύνης και να προετοιμαστούν ως ενεργοί πολίτες. Να συμμετέχουν σε δρόμενα και πρακτικές που παραπέμπουν στην ανάγκη ενεργοποίησης όλων και στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, κατά σπατάληση φυσικών πόρων, μόλυνση, προσφυγιά, επιδημίες. Η ατομική ευθύνη, συνάδελφοι, και η προσωπική στάση ζωής ευθύνονται για όλα. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Και αυτά πρέπει να περάσουν και στους μαθητές. Όλα τα παραπάνω είναι οι προϋποθέσεις του Ευρωπαίου πολίτη, έτσι όπως τις έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει επισφραγίσει η PISA σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητές του. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία, ψηφιακή ικανότητα, μεταγνωστικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη, πρωτοβουλία, επιχειρηματικότητα, πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Άρα η γνώση έχει πάψει να είναι. Τι γίνεται στην πράξη? Όλα, και το ξέρουμε όλοι καλά, γίνονται πάνω στο θρανίο. Εκεί γράφουν, εκεί κάνουν πειράματα, εκεί γυμναστική, μια και δεν υπάρχουν γυμναστήρια όταν ο καιρός είναι κακός, εκεί τρώνε και εκεί τέλος, γύρω στις 5, γέρνουν το κεφαλάκι τους για να αποκοιμηθούν. Κατάκοβα τις 8 το πρωί και νωρίτερα. Μετά από κάθε πείραμα, οι μαθητές προσπαθούν να εξάγουν το συμπέρασμα, αυτό συμβαίνει, μέσα σε αυτό το χώρο που μόλις περιγράψαμε, χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά. Εδώ υπάρχει ένα άλλο. Οι μαθητές παρατηρούν το φαινόμενο και προσπαθούν να καταγράψουν το συμπέρασμα. Αν και πολλές φορές, και αυτό το ξέρουμε όλοι μας, γίνεται υποαγόρευση για να προλάβουμε παρανοήσεις και το χρόνο. Όμως δεν τα εξηγούν. Εξετάζουν τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στην τελική πραγματικότητα, τις μεταβολές, αλλά δεν εξετάζουν το γιατί. Δεν μπαίνουν δηλαδή στην ουσία. Έτσι, οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους μπορούν να ενισχυθούν με αληθοφανή επιστημοσύνη και ειδικά όταν κληθούν έξω από το σχολικό πλαίσιο να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους. Όλα τα παραπάνω δεν είναι τυχαία, ούτε αποτελούν φυσικά αστοχίες. Αντίθετα, είναι η εφαρμογή του ερευνητικά εξελισσόμενου διδακτικού μοντέλου, έτσι όπως καταγράφεται στα βιβλία του δασκάλου της 5ης και της 6ης του Δημοτικού, όπου τα φαινόμενα ανάγονται σε προβλήματα και ο μαθητής καλείται να τα επιλύσει αυτόνομα και με τον εκπαιδευτικό παρατηρητή της διαδικασίας. Είναι ο γνωστός μας κονστρουκτιβισμός, φιλαβία, είπα κυρίως, ο οποίος ως μοντέλο διδασκαλίας, τον οποίο χρησιμοποιούν τα προγράμματα σπουδών, αρνείται τη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίσει την αντικειμενική πραγματικότητα. Η γνώση δεν είναι αντανάκλαση της αντικειμενικής πραγματικότητας, αλλά νοητική κατασκευή του υποκειμένου, εν προκειμένου του. Η έμφαση μετακινείται από το γνωστικό αντικείμενο, από τους εκπαιδευτικούς, από τη διδακτική διαδικασία προς τους μαθητές και το μαθησιακό αποτέλεσμα. Ως πλεονέκτημα των μη και νέων προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τους συγγραφείς, είναι η πραγματοποίηση πολλών πειραμάτων από τους μαθητές σε όλες τις ενότητες. Το τετράδιο εργασιών του μαθητή έχει φύλλα εργασίας, όπου σύμφωνα με τις οδηγίες μπορούν να κάνουν πειράματα με απλά υλικά. Λέτε, συνάδελφοι, αυτό να προκύπτει από το ενδιαφέρον τους να κάνουν την πειραματική διαδικασία προσβάσιμη, ή για να κρύψουν την ανεπάρκεια των σχολείων σε εργαστήρια? Το 16% των διδακτηρίων έχει εργαστήρια στη χώρα, που κατά καιρούς, αν υπάρξουν ανάγκες, μπορούν να μετατραπούν σε αίθουσες. Μας καλούν να διδάξουμε τον ηλεκτρομαγνητισμό χωρίς πινίο, για παράδειγμα, και τόσα άλλα. Μέσα από οπτικές υποβάθμισης και υποτίμησης, δεν πείθουν ότι η γνώση αποτελεί ζητούμενο. Πόσο μακριά είναι τα προγράμματά τους από αυτό που κάνουμε και αισθανόμαστε πληρότητα όταν συμβαίνει, και πόσο κοντά στον απότερο στόχο τους, τη δημιουργία προσωπικότητων, όπου η γνώση θα είναι χρηστική και εφήμερη, γνώση για τη γνώση, αποξενωμένη, εξειδικευμένη, ασύνδετη, χαοτική, ασαφής, χωρίς το εύρος που σε οδηγεί αντικειμενικά στην κατάκτησή της. Προγυμνάζουν τους μαθητές, την επερχόμενη γενιά δηλαδή, στις ιδέες του ατομισμού, της προσωρινής, της προσωπικής ευθύνης, της απαξίας, της υποταγής, της χειραγώγησης. Κλείνοντας, ο κόσμος μπορεί και πρέπει να ειδωθεί μέσα από τη φιλοσοφία και την επιστήμη
σαν γνωριμία και αγώνα μαζί για την βελτίωσή του ή την αλλαγή του ως φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Εμείς αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο που θα έχει σαν κέντρο το μαθητή και στόχο την ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Μέσα από την ατελή εικόνα της παιδικής αθωότητας να διευρυνθεί ο γνωστικός ορίζοντας και η βουλητική δύναμη του νέου ανθρώπου. Το καινοτόμο στη σχολική πράξη, συνάδελφοι, είναι η στόχευση να μπορεί κάθε μαθητής να σκέφτεται επιστημονικά, να βούλεται δυναμικά, να αισθάνεται ανθρώπινα και να αντιλαμβάνεται τα μεγαλειώδη. Συνάδελφοι, η μερίδα οργανώθηκε σε μια τυχαία ημερομηνία, όπου όμως τα καινούργια προγράμματα σπουδών συνδέονται άμεσα με το ξεκίνημα της ατελικής αξιολόγησης λίγες μέρες πριν ενημερωθήκαμε. Με βάση αυτά τα προγράμματα θα αξιολογηθούμε, συνάδελφοι. Θα το δεχτούμε. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, και έχοντας βαθιά πίστη στο δίκαιο μας και στους αγώνες που δίνουμε χρόνια τώρα για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και του παιδαγωγικού μας ρόλου, συντεταγμένα και οργανωμένα μέσα από τα σωματεία μας, να στείλουμε την αξιολόγησή τους στα σκουπίδια. Γιατί εμείς, φερέφωνα της πολιτικής τους, που θέλει το μαθητή μας αδιάφορο και αποξενωμένο και σκυφτό το δάσκαλο, δεν θα γίνει.